Όταν ένα βιβλίο αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, τότε είναι σαν να μιλάμε για την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας. Τόσο πολύ ταυτισμένος είναι ο Μίκης με τα γεγονότα, όχι μόνο με τα τραγούδια του, αλλά με την ίδια την ύπαρξή του. Ο Μίκης είναι σώμα από το σώμα της Ελλάδας, πνεύμα από το πνεύμα της. Υπάρχει μια απόλυτη ταύτιση. Έτσι μπορεί να εξηγήσει κανείς και το έργο του και τη διαδρομή του. Πηξίδα στη ζωή του ήταν μόνο μία, η Ελλάδα. Γι' αυτό και ο τίτλος «Θρησκεία μου είναι η Ελλάδα». Το βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας είναι μετάφρασή του στα ρώσικα και μου φέρνει έντονα στη μνήμη την καλλιτεχνική περιοδία στη Ρωσία το 1996, όταν ήμουν μόλις 19 ετών. 66. Έχετε δίκιο. Θυμάμαι τη ζεστασιά με την οποία αγκάλιασαν οι Ρώσοι τον Μίκη Θεοδωράκη και τα τραγούδια του. Τη γνωριμία μας με τον ελληνικής καταγωγής συνθέτη Οδυσσέα Δημητριάδη. Τα μεγάλα θέατρα και τα μεγάλα πλήθη που παρακολουθούσαν τις συναυλίες μας. Η πρώτη εκείνη μεγάλη περιοδία στη Ρωσία, γιατί υπήρξαν κι άλλες αργότερα, μου μένει αξέχαστη. Και χαίρομαι σήμερα που το βιβλίο του Γιώργου Λογοθέτη θα δώσει τη δυνατότητα στο ρωσικό λαό να μάθει περισσότερα για τη ζωή και το έργο του Μίκη. Ο Γιώργος Λογοθέτης, παλιός φίλος του Μίκη, είναι ένας άνθρωπος του κόσμου που ξεκίνησε από τη Λευκάδα, σπούδασε και εργάστηκε στη Σουηδία όπου και τον γνώρισα. Πάντα φιλικός, πρόθυμος να βοηθήσει την πατρίδα του, τη δημοκρατία, από οποιοδήποτε πόστο. Η αγάπη του για τον Θεοδωράκη είναι γνήσια, ο θαυμασμός του μεγάλος, γι' αυτό και άλλωστε έγραψε αυτό το βιβλίο, και είναι αφιέρωμα αγάπης. Ξεφυλίζοντάς το, θυμήθηκα κι εγώ προσωπικές στιγμές από την πολύχρονη συνεργασία μου με τον Μίκη. Μια εμπειρία ζωής και τέχνης, ανεπανάληπτης. Ο Μίκης είναι η έκφραση της συνέχειας του ελληνικού και αρχαίου, του βυζαντινού και του σύγχρονου. Το έργο του ποτίζεται από ελληνικές πηγές ποίησης και μουσικής. Η αναγνώρισή του είναι παγκόσμια και η προσφορά του τεράστια. Ο Μίκης δεν κλίνεται σε λίγες γραμμές, δεν περιορίζεται σε ιδεολογίες ή σε σχολές. Είναι προσωποποίηση της υπέρβασης, ένας μεγάλος ουμανιστής, αγωνιστής της ελευθερίας, της ειρήνης, της δημοκρατίας. Ένας παλμός μελωδιών, έμπνευσης και δραμάτων. Είμαστε τυχεροί, αγαπητέ Γιώργο, που η γενιά μας γνώρισε στα καλύτερα της χρόνια αυτόν τον δημιουργικό άνθρωπο, που τραγουδήσαμε μαζί του και μετά με όλο τον κόσμο τους μεγάλους Έλληνες ποιητές. Το βιβλίο σου είναι ένα εξαιρετικό αντίδωρο που ο καθένας θα πρέπει να το διαβάσει. Τέτοιες προσωπικότητες, σαν το Μίκη, δεν γεννιούνται κάθε μέρα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λογοθέτη και τον εκδοτικό οίκο για το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ο Μίκης έχει πάντα στην καρδιά του την Ελλάδα. Όταν δημιουργούσε, όταν αγωνιζόταν, μια Ελλάδα που αντιστέκεται, που δημιουργεί και προχωρεί. Αυτή είναι η Ελλάδα του Μίκη. Και αυτός είναι ο Μίκης Θεοδωράκης της Ελλάδας. Μαρία Φαραντούρη.